Ήρθατε λοιπόν στην πρώτη εκδήλωση της ημέρας για την οδική ασφάλεια που διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης και χαιρόμαστε από τη μια που έχουμε κοντά μας το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και το Σώμα Εθελοντών, Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Χανίων. Θα ακολουθήσουν κάποιες παρουσιάσεις οι οποίες σίγουρα έχουν πολλά να μας διδάξουν και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λόγος για τον οποίο διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση είναι μάλλον θλιβερός. Έτσι είναι όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και πολύ συχνά μάλιστα και είναι ακόμα νοπές μνήμες από το τραγικό δυστύχημα περσινού καλοκαιριού. Γι' αυτό και η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Στέλλα και στο Γιάννη, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ακριβώς έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου πριν ένα χρόνο περίπου. Και βέβαια δεν είναι τα μόνα θύματα της ασφάλτου. Είναι πολλά ακόμα και μάλιστα και από την κοινότητά μας, από εδώ από το Πολυτεχνείο Κρήτης και κάποια στιγμή θα κάνουμε, ελπίζω, μια εκτενή αναφορά σε όλα τα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια χάθηκαν στο βωμό της ασφάλτου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ο κύριος Δημήτρης Πετρούνιας, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα, εκπαιδευτής του Ινστιτούτου, θα μας κάνει μια ενημέρωση για τα τροχαία δυστυχήματα και στις κύριες αιτίες πρόκλησής τους. Αφού προλογίσει βέβαια και η κυρία Μιλωνά την παρουσίαση του Ινστιτούτου. Η παρουσίαση πάντως θα έχει να κάνει με τις κύριες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων δυστυχημάτων σε συνδυασμό με προσομοιωτή ζυγαριά συσχέτισης βάρος ταχύτητας, οπότε θα έχουμε και κάποιο πρακτικό μέρος, φαντάζομαι, στην όλη την ενημέρωση και θα δούμε πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε πολλά πράγματα τα οποία ίσως δεν γνωρίζουμε. Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι είμαστε οι τέλειοι οδηγοί. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίσουμε και είναι μια ευκαιρία να τα μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι στην οδηγική μας συμπεριφορά, να κάνουμε τους δρόμους μας έτσι πιο ασφαλείς. Νομίζω αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για όλα τα παιδιά, για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν στους δρόμους, όχι μόνο της περιοχής, αλλά σε όλο το δικό δίκτυο της χώρας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Μπορεί να έρθει η κυρία Μιλωνά. Να ξεκινήσουμε με τον πρόλογο και κατόπιν ο κύριος Πετρούνιας. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί φοιτητές. Είμαστε σήμερα εδώ για σας. Εσείς είσαστε το επίκεντρο και νομίζω πως είσαστε τυχεροί που και ο Πρίτανης και οι αντιπρίτανης και οι καθηγητές σας έχουν τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να προστατέψουν τη ζωή τη δική σας και να βοηθήσουν στο να μην χάνονται άδικα άλλοι άνθρωποι στο δρόμο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε με χαρά. Σίγουρα χαιρόμαστε για αυτή τη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά μας θλίβει βαθύτατα η αιτία και η αφορμή, γιατί έχοντας κι εγώ χάσει το γιο μου, τον Πάνο, σε τροχαίο δυστύχημα και ο Πάνος τελειώνει το Πολυτεχνείο της Πάτρας, ήταν 22 χρονών, 22 Μαρτίου του 2004. Αλλά δεν είναι μόνο ο Πάνος ο δικός μας, δεν είναι μόνο ο Γιάννης ή η Στέλλα. Είναι το παιδί της κάθε ελληνικής οικογένειας, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθεί έτσι άδικα στους δρόμους. Και οι νέοι πιστεύουν ότι είναι άντρωτοι, πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί σε εκείνους. Αλλά κυρίως συμβαίνει στους νέους. Και ο Δημήτρης, ο συνεργάτης μου, θα σας μιλήσει για τα θέματα των τροχαίων δυστυχημάτων, για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Και εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τη ζωή. Γιατί, ειδικά στη χώρα μας, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για να κάνουμε δράσεις για την πρόληψη. Γιατί, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, κάλλιον προλαμβάνει νη θεραπεύει. Γιατί πολλές φορές δεν γίνεται τίποτα. Φυσικά, αν χαθεί ο άνθρωπος, αλλά και όταν μείνει κάποιος παραπληγικός και υπομένει ολόκληρη τη ζωή του. Γι' αυτό, ιδιαίτερη προσοχή, να είσαστε καλά και ποτέ, εύχομαι ποτέ, να μην βρεθούν οι γονείς οι δικοί σας στη θέση τη δική μου, στη θέση των γονιών της Στέλλας και του Γιάννη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προστατέψουμε τη ζωή, γιατί η ζωή αξίζει. Και να σας πω,
έγινε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κάποιοι μου λένε το όνομα του Πάνου θα ακούγεται. Πιστέψτε με, παιδιά, δεν έχει καμιά σημασία πια για τον Πάνο. Τίποτα δεν είναι για τον Πάνο, ούτε καλό, ούτε κακό. Η ζωή είναι που έχει αξία και επειδή ο Πάνος ήταν ένας άνθρωπος αισιόδοξος, δημιουργικός, αγαπούσε τη ζωή, γι' αυτό και εμείς στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια για την πρόληψη και με ευχάριστο τρόπο, μέσα από, και από βιωματική εκπαίδευση και από επιστημονική τεκμηρίωση που πρέπει να υπάρχει για να ακούτε τα σωστά πράγματα, είμαστε δίπλα σας για την προστασία της ζωής στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Πετρούνια, είναι συνεργάτης μου. Ο Δημήτρης το πρώτο του πτυχίο είναι μαθηματικός, αλλά του άρεσε περισσότερο να ασχολείται με τους ανθρώπους και λιγότερο με τους αριθμούς και τέλειωσε και τις σπουδές του σε ψυχολογία και είναι κοντά μας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Πρίτανη και εσάς και τους αντιπριτάνες για την εξαιρετική τιμή και τη ζεστασιά με την οποία μας αγκαλιάζετε και πιστέψτε με, θα κάνουμε πολλά πράγματα και μαζί θα αλλάξουμε τα δεδομένα σε αυτό το τόπο, τον τόσο όμορφο τόπο που τόσο πολύ έχει υποφέρει και που θέλει πολύ δουλειά για να αλλάξουμε την κατάσταση με τους δρόμους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ακούγεται πίσω. Αν και δεν είμαι συνηθισμένος στο μικρόφωνο, συνήθως είμαι πιο διαδραστικού. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπορεί ο λόγος να μην είναι τόσο χαρμόσυνος, όμως ο φόβος νικέται μόνο με ενημέρωση. Αυτό το οποίο σήμερα θα γίνει εδώ μέσα, είναι καλό και εσείς οι ίδιοι, μετά από λίγη ώρα, να γίνετε εκπαιδευτές. Μάλιστα. Να γίνετε εκπαιδευτές, να γίνει διάχυση της γνώσης. Να δείτε και σε live stream, για να ακούσετε τα μονολόγους. Μάλιστα. Ωραία. Να γίνει διάχυση της γνώσης στα οικεία σας πρόσωπα, στους συγγενείς σας, τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο μπορεί να σας δώσει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σας δίνει τη βάση για περαιτέρω ενημέρωση. Όπως ακούσατε νωρίτερα, το Ινστιτούτο ιδρύθηκε από την κυρία Βάσο, μια μητέρα η οποία έχασε το παιδί της. Θα ήθελα να σας κάνω ένα μικρό φιλολογικό τεστ. Να ξέρετε ότι όλη η παρουσίαση θα είναι διαδραστική. Δηλαδή θέλω την ενεργή συμμετοχή σας. Δεν θα είμαι εδώ να σας κουράσω. Θέλω να απαντάτε, δεν εξετάζουμε, αλλά θέλω την δική σας τοποθέτηση γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία σε αυτό που κάνω. Όταν χάσω τους γονείς μου, ονομάζομαι Θανός. Σωστά. Όταν μία μητέρα ή ένας πατέρας χάσει το παιδί, μπορείτε να δείτε μία λέξη που να εκφράζει τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Χαροκαμένη μάνα. Είναι ένας προτεωρισμός, αλλά θέλω μία λέξη που να κουμπώνει όπως το ορφανό. Μία λέξη που να έχει δημιουργηθεί για αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Μία υποσημείωση. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου. Έχει δανείσει χιλιάδες λέξεις σε άλλους πολιτισμούς ώστε να δημιουργήσει το δικό του λεξιλόγιο. Επομένως, αναζητήστε λίγο και κάντε μια αναδρομή στα χρόνια που κάναμε την ελληνική γλώσσα και προσπαθήστε να βρείτε μια λέξη. Άλλη φάση. Ακούω που το λέτε με χαμηλό τόνο ότι δεν υπάρχει. Και όντως, δεν υπάρχει. Το έμαθα αναμονή για μία ώρα. Λοιπόν, και η λόγη είναι η εξής. Όπως θα δείτε και στο βίντεο σε λίγο, είναι διαστροφή της φύσης
ένας γονέας να χάνει το παιδί. Και εκτός αυτού, είναι τόσο πολύ ο πόνος που δεν μπορεί να υποθεί, δεν μπορεί να ανεχθεί. Επομένως, γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο? Γιατί δεν θέλω να σκέφτεστε μόνο εσάς. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο εμάς. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ και αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπούν. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας, περιμένουν. Επομένως, πρέπει να αναλογιστούμε το τι θα αφήσουμε πίσω. Εμείς οι ψυχολόγοι λέμε το εξής, ότι μετά από μία απώλεια υπάρχει ένα ψυχολογικό ντόμινο. Θα πέφτει ο ένας, μετά από λίγο πέφτουν και οι υπόλοιποι. Η κυρία Βάσο Μιλωνά, εν αντιθέσει, αντιστάθηκε σε όλο αυτό και δημιούργησε το Ινστιτούτο στην ενημέρωση των παιδιών, της νεολαίας. Για το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με τις νεότερες ηλικίες και θα το δούμε σε παρακάτω σε διαφάνεια. Θα ξεκινήσω λίγο την παρουσίαση, θα βάλω ένα βιντεάκι να δείτε λίγο το πώς δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο. Θέλω να κάνω δύο υποσημειώσεις. Η πρώτη υποσημείωση έχει να κάνει ως εξής. Οτιδήποτε δείτε σήμερα στο βίντεο, το λέω για τους φοιτητές κυρίως, είναι προϊόντα οπτικών εφέ. Μην αγχωθείτε, μην φοβηθείτε. Και κάτι άλλο είναι η εκπομπή από τον κύριο Θοδωράκη στους πρωταγωνιστές. Είναι πριν πολιτευτεί, το λέω ξεκάθαρα για τυπικούς λόγους, για κανέναν λόγο. Βλέπουμε το βιντεάκι. Ένα λεπτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στους ανθρώπους δεν αρέσει να ακούν για τα δικά τους εγκλήματα. Προτιμούν να συζητούν για τα εγκλήματα των άλλων. Απόψε όμως θα κάνουμε μια εξαίρεση. Για να αποτρέψει άλλους άδικους θανάτους,
έφτιαξε μια οργάνωση για την πρόληψη των ελληνικών τροχαίων. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι ο καιρός είναι γιατρός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καιρός δεν γιατρεύει τον πόνο. Ειδικά για τους γονείς, ο πόνος αυτός φεύγει μαζί με εκείνους, όταν τελειώσει και η ζωή τους. Είναι διαστροφή της φύσης να χάνονται νέοι άνθρωποι, να μένουν πίσω οι γονείς τους. Σου έχει τύχει ποτέ να δεις τον αγαπημένο σου αριθμό να χτυπάει στο κινητό και να φοβάσαι να το σηκώσεις? Για μία φορά, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια που θυμάμαι, δεν θα είχα φορέσει κράνος και θα το είχα πληρώσει επιβάρος. Ας αναλογιστεί ίσως ο καθένας τι αφήνει πίσω του κάθε φορά. Θέλει ψυχραιμία μεγάλη να είσαι 33 και να ξεκινάς από την αρχή. Πρακτικά βελτιώθηκε η ζωή μου. Βαριά κουβέντα όταν έχεις πεθάνει, όπως είπαν οι γιατροί. Αν εγώ δεν φορούσα το κράνος, θα πάμε στον τόπο. Υπάρχει, ρε παιδιά, μια ζυγαριά που πρέπει να τη βάλουμε. Πρέπει να πεθάνουμε για να το καταλάβουμε. Εγώ πέθανα και το καταλάβω. Εμένα η μηχανή είναι η ζωή μου. Δεν την καβαλάω μόνο για να πηγαίνω πιο γρήγορα. Η μηχανή μου αρέσει. Οδηγώ από 17 χρόνια. Άρα, μόλις γίνω καλά, θα ξανακαβαλήσω μηχανή. Όμως, προσοχή, νυφαλιότητα, κράνος, μπότες, μπουφάν και ο Θεός μαζί μας. Και η Αγία Ευφημία. Γιατί ξέχασα να σου πω ότι την ημέρα που το έκανα ξημέρωνα της Αγίας Ευφημίας. Δεν σας το ξεκαθάρισα από την αρχή, γιατί πρώτα ήθελα να δείτε. Στους ελληνικούς δρόμους δεν γίνονται ατυχήματα και δυστυχήματα. Δεν είναι η ατυχία ο εχθρός μας. Στους δρόμους μας γίνονται εγκλήματα. Πολλά από αμέλεια, αλλά εγκλήματα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και αν μάθουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως αλλάξουμε σκέψη και συμπεριφορά. Καλό σας ξημέρωμα. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό που αγαπάς περισσότερο από όλα για μια στιγμή στη ζωή σου? Να μην το ξαναδείς. Να σου πούνε και το βλέπεις, ναι. Αν ο Πάνος είχε γεννηθεί στη Σουηδία, θα ζούσε τώρα. Έτσι όπως έχει κατάσταση στη χώρα μας, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ζούμε από τύχη. Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, κινδυνεύουμε. Σε ακούσματα το έχει γράψει και έχει ερμηνεύσει ο αδερφός του Πάνου, ο Γιώργος. Και τώρα ξεκινάμε την παρουσίασή μας. Είδατε πώς όλα ξεκίνησαν. Πάνος, όπως σας είπε και προλίγου η μητέρα του, φοιτητή στο Πολυτεχνείο Πατρών και το Αττίκη. Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια ενημέρωσης. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τα μέρη που έχουμε επισκεφθεί ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε πάει και σε χώρες, μα η Βουλγαρία, η Αλβανία, τις εταιρείες. Με τον ειδικό εξοπλισμό μας, το οποίο έχει να κάνει με την προσομοίωση ανατροπής, είναι ένα αυτοκίνητο, έτσι πάρα πολύ απλά θα σας το πω, το οποίο ανατρέπει. Κοινώς, γυρνάει ανάποδα. Προφανώς, φορώντας ζώνη, είναι μέσα επιβάτης. Εκεί αντιλαμβάνεστε όλοι τη σημαντικότητα της ζώνης ασφαλείας. Επίσης, υπάρχει η προσομοίωση σύγκρουσης. Σας βάζουμε σε ένα κάθισμα και σας αφήνουμε να προσκρούσετε μπροστά σε ένα τοίχο. Είναι τόσο πολύ μεγάλη η αίσθηση της σύγκρουσης που πολλές φορές όταν σας ρωτάμε με τι ταχύτητα νομίζετε ότι προσκρούσατε, όλοι απαντάτε πολύ μεγαλύτερα νούμερα από το φυσιολογικό. Η ταχύτητα είναι 5 με 7 χιλιόμετρα και η συντριπτική πλειοψηφία απαντάει 40 με 50. Άλλο ένα δείγμα το πόσο σημαντική είναι η ζώνη ασφαλείας. Μετά έχουμε προσομοίωση οδήγησης. Υπάρχει μια κονσόλα με πάρα πολλές πίστες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Εμένα η πιο τρομακτική μου πίστα είναι αυτή του λεωφορείου. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη πίστα. Ο οδηγός λεωφορείου
σταθμεύει στην στάση για να γίνει αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών και κάποιο παιδί βγαίνει από την μπροστά μεριά του λεωφορείου. Εγώ κινούμε κανονικά στην αριστερή λωρίδα. Δεν πάει το μυαλό μου ότι κάποιο θα βγει από την προστινή μεριά. Κι όμως υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα λόγω αυτού. Επομένως προσέχουμε και, αυτό το ενδεχόμενο. Όπως επίσης όταν αποβιβαζόμαστε από το λεωφορείο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί υπάρχουν ασύνδετοι οδηγοί μηχανείς, οι οποίοι έρχονται από την μεριά της τάσης. Και με το που κατεβαίνουν το λεωφορείο, έρχονται και μας χτυπούν. Επίσης, εδώ βλέπετε ότι κάθε 25 δευτερόλεπτα, προσέξτε, έχουμε μιλήσει περίπου ένα 4-20 λεπτά. Είστε πολύ καλοί στις μαθηματικές πράξεις. Επομένως, μπορείτε να υπολογίσετε πρόχειρα-πρόχειρα πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στον κόσμο όση ώρα μιλάω. Προσέξτε, είναι τα καταγεγραμμένα νούμερα αυτά που βλέπετε. Υπάρχουν και πάρα πολλά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, και να κάνω λίγο την διαφοροποίηση. Όταν αναφέρομαι στη λέξη δυστύχημα, υπάρχει νεκρός. Όταν αναφέρομαι στη λέξη ατύχημα, υπάρχει τραυματίας. 1.240.000 νεκροί κάθε χρόνο από τροχαία δυστυχήματα. Τα τελευταία έτη παρακολουθούμε ένα πόλεμο στη Συρία, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο σε έκταση. Σας πληροφορώ ότι έχει περίπου τους ίδιους νεκρούς. Βιώνουμε έναν ακήρυκτο παγκόσμιο πόλεμο και παρόλα αυτά δεν τον υπολογίζουμε. Το αψηφούμε. Καθημερινά, αν κοιτάξετε, κάποιος τραυματίζεται πάρα πολύ σοβαρά και κάνει τη ζωή του ακόμα και στη χώρα μας. Θα το δείτε μετέπειτα. 50 εκατομμύρια τραυματίες. Για εσάς, όταν λέω τραυματίας, τι είναι? Ποιος θα μου πει έναν μη σοβαρό τραυματισμό μέχρι έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό? Γιατί έχουμε λίγο διαφορετική αντίληψη περί του θέματος. Ένας απλός τραυματισμός τι μπορεί να είναι? Κατάγματα. Σπάσιμο. Ωραία. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Ακροτηριασμός. Κι όμως υπάρχει κάτι παραπάνω. Τι είπατε? Ρήξη πλήνας. Κάτι ακόμα παραπάνω. Εγκεφαλική κάκωση. Είναι αυτό που λέμε εγκεφαλικά νεκρός. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, ξέρετε την περίπτωση του Σουμάχερ. Δεν είναι αποτροχαίο, αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία απολύτως επικοινωνία με το περιβάλλον. Υπάρχουν χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν αυτή την κλινική εικόνα. Είναι η ζωή, όμως δεν επικοινωνούν για πάρα πολλά χρόνια και δεν ανταποκρίνονται στα αιρετίσματα του περιβάλλοντος. Επίσης, στους 50 εκατομμύρια τραυματίες δεν συγκαταλέγονται ψυχικά ασθενείς. Κάποια άτομα τα οποία έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και έχουν αποκτήσει φοβίες, δεν βγαίνουν ποτέ από το σπίτι, δεν ξαναμπαίνουν ποτέ σε αυτοκίνητο, δεν μπορούν να κοιμηθούν ποτέ τα βράδια. Δυσκολεύονται, τουλάχιστον χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Επειδή τυχαίνει να είμαι ψυχολόγος στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, έχω πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλούς παραολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι έχουν υποστεί ακροτηριασμό, όπως είπατε, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Να ξέρετε, η αναλογία είναι 7 στους 10. Αυτός που βλέπετε στην τηλεόραση και μας κάνουν εθνικά υπερήφανους, το έχουν πάθει από τροχαίο ατύχημα. Συνήθως, αν θέλετε κι άλλο ένα στατιστικό στοιχείο, είναι από μηχανή. Πάμε στην Ελλάδα μας. Μέχρι το 2016 υπάρχει μία πτώση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μου τη σκέψη σας για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μείωση? Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι έχουμε μείωση στη χώρα μας των τροχαίων? Κυκλοφορούν λιγότερα. Οικονομική κρίση. Σωστό. Βασικός λόγος. Καλύτερη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σωστά. Κάτι άλλο? Απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πιο αυστηρή νόμη. Πολύ σωστά. Κάτι άλλο? Ναι. Η εξέλιξη της τεχνολογίας. Καινούργια αυτοκίνητα. Μεγαλύτερη παθητική ασφάλεια. Είναι η βασικότατη λόγη η οποία έχουμε μείωση. Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο όμως.
Αν κάπου πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, είναι εδώ. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Υπερήφανοι προφανώς είναι εντός εισαγωγικών. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στα τροχαία ατυχήματα. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Θέλουμε ακόμα να διανύσουμε πάρα πολύ δρόμο, μιας και μιλάμε για δρόμους, έτσι, ώστε να φτάσουμε σε ικανοποιητικά ποσοστά. Να φτάσουμε δηλαδή κοντά στο 0. Αυτό είναι ικανοποιητικό ποσοστό. Το να έχω μια μείωση 10% από πέρυσι είναι μια εξέλιξη, όμως δεν είναι αποδεκτή, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν το αναφέρατε είναι η βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου. Έχουν φτιαχτεί καινούργιοι δρόμοι, επομένως εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτός ο παράγοντας. Στην Ελλάδα μας, περισσότερα από 2 άτομα χάνουν τη ζωή τους καθημερινά. Και τραυματίζονται επίσης σοβαρά, το σοβαρά σημαίνει από ακροτηριασμό και πάνω, περισσότερο από 2 άτομα. Προσέξτε όμως, μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία της τροχέας. Υπάρχουν περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές, όπου υπάρχουν ατυχήματα και δυστυχήματα που δεν καταγράφουν. Και πιστέψτε με, μετά από έρευνες, αυτός ο αριθμός μεγαλώνει. Και μεγαλώνει ανησυχητικά. Επίσης, κάτι το οποίο ξέρει ελάχιστος κόσμος. Αν εγώ εμπλακώ σε ατύχημα, νοσηλευτώ στην εντατική για 1 μήνα και την επόμενη μέρα κιόλας χάσω τη ζωή μου, δεν αναφέρομαι ως θύμα τροχαίου. Έτσι ορίζει ποινικός κώδικας, έτσι ορίζουν και το θέμα των ασφαλιστικών μέτρων. Επομένως, βλέπετε ότι τα νούμερα αυτά, αν σας φαίνονται ανησυχητικά, πρέπει να ανησυχήσετε λίγο παραπάνω, γιατί τα νούμερα μεγαλώνουν δυστυχώς. Αυτή η διαφάνεια την έχω βάλει τεχνιέντος. Υπάρχει βασικός λόγος. 1 με 20 Φλεβάρι, αυτό το διάστημα του 16 που βλέπετε, έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο ήταν αρκετά διαδεδομένο. Το μάθατε όλοι σας, το μάθαμε όλοι μας. Και όποια τηλεόραση και να ανοίγαμε, όποιο κανάλι και αν ξυπνούσαμε, ακούγαμε για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Θυμάστε τι έγινε τότε? Ο Παντελίδης. Παντελής Παντελίδης. Πάρα πολύ σωστά. Κοιτάξτε εδώ πώς να δείτε. Κάτω, για να θυμηθούμε λίγο τη μαθηματική μου ιδιότητα, στον άξονα των Χ, 1 έως 10 ετών, χάθηκε ένα παιδί. Και σας πω και την ιστορία. Είναι ένα 3χρονο παιδί, το οποίο έπαιζε στην αυλή του, χωρικός, ο οποίος είχε κάνει μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, έφυγε της πορείας του, πέρασε το μαντρότυχο, χτύπησε το παιδί και το διαμέλυσε. 3χρονο παιδί. Το μάθατε ποτέ? Μάθαμε όλοι για τον Παντελή Παντελίδη. Κοιτάξτε να δείτε, από 11 έως 20 ετών, 8 άτομα. Από 21 έως 30, 11 άτομα, 31 έως 42 άτομα και ούτε καθεξής. Όπως παρατηρείτε, οι ηλικιακές ομάδες οι οποίες έχουν έξαρση είναι από 11 ετών έως 30 ετών. Η πλειοψηφία των φοιτητών σε ένα ITI είναι εδώ, 15-29 ετών. Και κοιτάξτε λίγο αυτή τη διαφάνεια. Γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι εδώ μέσα. Δεν θα έχουμε να μην είδαμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι επιστημονικής φαντασίας. Είναι για κάτι το οποίο είναι πραγματικά, είναι πραγματικό και υπάρχει ανάμεσά μας. Πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-29 ετών, τα τροχαία δυστυχήματα. Για τη δική σας ηλικία. Πάμε μαζί τώρα. Θέλω να μου πείτε, για ποιους λόγους θεωρείτε ότι έχουμε αυτή την ηλικιακή ομάδα ως πιο ευάλωτη? Ας πάρουμε μια παραδοχή, ότι είμαστε από 18 και έχουμε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης. Άρα θέλω να πείτε γιατί από 18 έως 29 ετών έχουμε έξαρση στο τροχαίο δυστυχημάτων. Άγνοια κινδύνου. Πολύ σωστά. Απειρία. Σωστά. Κάτι άλλο? Ό,τι σκεφτείτε. Αλκοόλ. Εγώ που λίγο μεγαλύτερος βράδυ δεν μπορώ να πιω. Με βγάζετε απ' έξω το κάδρο.
Για πάμε. Κάτι άλλο. Κατανόησε ο Πολ, υπόθηκε μόλις πριν από λίγο. Κάποιος άλλος λόγος που ένα παιδί 22-23 ετών, η παιδιά της ηλικίας σας, σε φοιτητές σας, βλέπετε ότι είναι λίγο πιο ασυνείδητη οδηγή. Μαγιά, επιδειξιομανία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους λόγους. Λοιπόν, πριν πάω στο παρακάτω, Φάνη, θα σας εξηγήσω έναν τους λόγους. Πρώτον, το είπατε, απειρία. Ποιος από εδώ μέσα αθλείται και έχει υψηλές επιδόσεις ή χορεύει πάρα πολλά χρόνια. Το σήκωσε το χέρι, το είδα. Πες το. Κολύμβης. Λοιπόν, μπρόστιο, ύπτιο, ύπτιο, ε. Ωραία. Δεν έχω κάνει ποτέ κολύμβηση σε καλό επίπεδο. Λοιπόν, αν πάρω τηλέφωνο του φίλου μου τον Γιαννιώτη και του πω, με προπονείς 15 μέρες. Το όνομά σου? Ανδρέας. Ανδρέας. Με προπονείς 15 μέρες με 8-10 ώρες προπόνηση κάθε μέρα. Και έρχομαι να σε διαγωνιστώ. Ή να σε συναγωνιστώ, όπως το θες. Σε κερδίζω, ναι ή όχι? Αυτό που μόλις απάντησε λέγεται εμπειρία. Είναι πόσα χρόνια κάνεις κολύμβηση? 14. 14 χρόνια. Δεν μπορώ εγώ σε ένα μήνα, δύο μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο να φτάσω την εμπειρία. Και ας είναι μικρότερος μου. Αρκετά μικρότερος μου. Το να πάρουμε το δίπλωμα οδήγησης, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν μας κάνει εμπειρούς οδηγούς. Πρέπει να έχουμε ποιοτική οδήγηση για πάρα πολλά χιλιόμετρα. Μόνο τότε αποκτούμε σιγά σιγά εμπειρία. Επίσης, και για εσάς, για μας, όταν πηγαίνουμε σε κάποιο νησί και νοικιάζουμε κάποιο αυτοκίνητο. Καινούριο αυτοκίνητο, καινούριος οδηγός. Πάρα πολύ σημαντικό. Και καινούργιοι δρόμοι ακριβώς. Αλλά για το αυτοκίνητο θέλω να το επισημάνω. Εντελώς διαφορετικός όγκος οχήματος, εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, είναι όλα διαφορετικά. Μπορεί να οδηγώ 30 χρόνια. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν να οδηγώ πρώτη μέρα. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, επιδειξιομανία. Για μια κινδύνου. Όπως πολύ καλά είπατε. Πολλοί από εδώ μέσα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα παράδειγμα, γιατί θα αναφερθώ και σε κάτι το οποίο έχει επωνυμία. Έχετε παίξει έστω για μία φορά στη ζωή σας Τζόκερ. Σωστά? Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσετε τον Τζόκερ? Έχει τζακπότ νομίζω, την Κυριακή πάρα. Ξέρετε την πιθανότητα? Πείτε το. Μία στα 25 εκατομμύρια. Και παρόλα αυτά την Κυριακή όλοι μαζί θα τρέξουμε για να παίξουμε. Κυνηγάμε το απίθανο. Αν ξέρατε πόσες πιθανότητες υπάρχουν από τη στιγμή που μπει το κλειδί στη μίζα για να πάμε μια σύντομη βόλτα, θα προσέχατε πολύ περισσότερο. Υπάρχει αυτή η φράση που λέμε συχνά, σιγά μη συμβεί σε μένα. Το έχετε πει όλοι. Το έχουμε πει όλοι. Όμως δεν είναι έτσι. Κυνηγάμε το απίθανο, το τζόκερ, και παρόλα αυτά το πολύ πιθανό το αψηφούμε. Έτσι συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας. Και γι' αυτό και έχουμε αυτή την έκταση των ατυχημάτων. Επίσης, μίμηση κακών προτύπων. Εδώ θα πάω τώρα σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι για εσάς που είστε γονείς. Να θυμάστε ότι τα παιδιά παραδειγματίζονται από τις πράξεις σας και όχι από τα λεγόμενά σας. Όταν θα βγείτε αύριο μεθαύριο για ένα κρασί οικογενειακά, έστω και αν η απόσταση του σπίτι σας μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο, πρέπει να γυρίσετε με ένα ταξί. Ένα παιδί το οποίο είναι 8-10 ετών θα παραδειγματιστεί και θα το θυμάται για το υπόλοιπο της ζωής του. Αν όμως οδηγήσετε υπό την επίρρεια μέθης και πείτε στο παιδί σας τα κατάφερα, μπορώ και οδηγώ και ας έχω πει, θα θεωρήσω ότι και εκείνος αύριο μεθαύριο που θα βγει μπορεί να κάνει ό,τι κάνετε κι εσείς. Γιατί είστε πρώτοι. Όσο και αν υπάρχει αντίδραση στο σπίτι, είστε τα πρότυπά τους. Ακόμα και αν διαμαρτύρονται για τα οτιδήποτε. Ακόμα και αν έχουν αντίσταση για το οτιδήποτε. Είστε και θα είστε τα πρότυπά τους. Επομένως,
Για να μην στεναχωριέστε αύριο, σκεφτείτε σήμερα. Επίσης, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Πιο πολύ για τους φοιτητές. Κάθε φορά που λέω μίμηση κακών προτύπων, σκέφτομαι ένα λόγο. Και μια ταινία βασικά. Πες το. Δυνατά. Το πες. Fast and Furious. Πρωταγωνιστής. Πολ Γόκερ. Πολ Γόκερ. Ο Πολ Γόκερ στις ταινίες δράσης, όπως το Fast and Furious, τι έκανε. Πολύ μεγάλες ταχύτητες, πολύ ακριβά αυτοκίνητα, συγκρούσεις, έβγαινε από φλεγόμενο όχημα και έκανε την αγαπημένη του κίνηση. Και συνέχιζε τη δράση. Στην πραγματικότητα, ενεπλάκησε ατύχημα και απανθρακώθηκε. Έχασε τη ζωή του μέσα στο όχημα. Ήταν συνοδηγός, επειδή το ξέρετε, θα μου το πείτε. Και έχω απάντηση για τον αντίλογο αυτό. Και ότι ήταν και σε ένα πάρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Θέλω να θυμάστε ότι όσο ακριβό και αν είναι το αυτοκίνητο, δεν θα σας σώσει όταν φεύγετε από τα όρια. Ο οδηγός, ο οποίος ήταν φίλος του, ήταν πρωταθλητής αγώνων. Είναι εντελώς διαφορετικό να οδηγεί σε μία πίστα με πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας. Αν έχετε δει εσωτερικό μέσα αυτοκίνητο, το οποίο είναι αυτοκίνητο πίστας όπως λέμε, θα καταλάβετε τη διαφορά. Και είναι εντελώς διαφορετικό να πάρω ένα αυτοκίνητο, να μοιάζει εξωτερικά με αυτό της πίστας και να βγω και έξω στον δρόμο και να πέφτει. Επίσης, όλοι θυμάστε και θυμόμαστε τα Hot Wheels, τα αυτοκινητάκια. Λοιπόν, οι περισσότερες σκηνές δράσης είναι προϊόντα οπτικών εφέ. Είναι αυτά τα Hot Wheels τα οποία πέφτουν από έναν ουρανοξύστη κάτω σε μια γέφυρα και φλέγω. Είναι Hot Wheels σε μακέτα. Αν θέλετε, καθώς βλέπετε μια μισή ώρα ταινία, καθίστε 10 λεπτά παραπάνω στο τέλος που λέει τους συντελεστές και με πολύ μικρά γράμματα, δυστυχώς, το αναφέρει. Όλες οι σκηνές δράσης είναι προϊόντα οπτικών εφέ και κατασκευασμένα από ειδικούς κασκαντέρ. Πάμε στο κασκαντέρ. Ένας κασκαντέρ παίρνει τουλάχιστον 100 μέτρα ασφαλείας. Και παρόλα αυτά, ο ένας στους τέσσερις χάνει τη ζωή. Μόλις πέρυσι, δύο από τους κορυφαίους κασκαντέρ στον κόσμο έχασαν τη ζωή τους. Επομένως, αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, ξεκάθαρα, δεν ισχύουν. Πάμε να δούμε λίγο τώρα για να δούμε ποιος φταίει. Ακούμε πάρα πολλές φορές και στην επαρχία το ακούω πάρα πολύ έντονα. Είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσω και εδώ, αν κάνουμε έναν διάλογο, ότι φταίνει οι δρόμοι. Φταίει ο δρόμος. Μπορεί να φταίει ο δρόμος. Αλλά να θυμάστε ότι σε ποσόστοση, το 95% φταίει ο άνθρωπος. Φταίμε εμείς. Ο άνθρωπος μόνο είναι 65%. Όταν πάει άνθρωπος και ο δρόμος, όπως εσείς λέτε κυριαρχικά στις απαντήσεις, ότι ο δρόμος φταίει 80%, είναι μόλις το 24%. Και από εκεί και πέρα κοιτάξτε να δείτε την ανάγνωση της έρευνας. Να θυμάστε, με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο, οδηγείτε τη ζωή σας. Εσείς είστε υπαίτιοι για αυτό που θα συμβεί. Αν φέρουμε ευθύνη εμείς, έτσι, θα το διευκρινίσω. Όταν τρέχω πολύ, να ξέρετε ότι μεγιστοποιώ τις πιθανότητες να εμπλακώ σε κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα. Όταν φεύγω από τα όρια, μεγιστοποιείται πάρα πολύ η πιθανότητα. Για πείτε μου λίγο, ποιες μέρες και ποιες ώρες θεωρείτε ότι έχουμε έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων. Ποιες μέρες, ξημερώματα πω. Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Θα αντικρούσω λίγο αυτό που μου είπατε. Τώρα, άμα κατέβω στην πόλη, είναι 1 και 10. Έστω ότι κατεβαίνω 2 η ώρα που υπάρχει μια συμφόρηση και υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν θα υπάρξουν ατυχήματα ή δυστυχήματα, για να είμαι πιο ακριβής. Αν όχι, για ποιο λόγο θεωρείτε. Πολύ σωστά. Είναι μια
δημοφιλής απάντηση αυτή που δίνεται από τα παιδιά, ότι τις ώρες αιχμής έχουμε τα περισσότερα δυστυχήματα. Είναι λάθος. Την ώρα αιχμής έχουμε κίνηση. Τι σημαίνει κίνηση? Ότι τα αυτοκίνητα κινούνται με μικρή ταχύτητα και με μικρές αποστάσεις. Επομένως θα έχουμε υλικές ζημιές και όχι τόσο θανατηφόρα δυστυχήματα. Όπως είπατε, πάρα πολύ σωστά, Παρασκευή, βράδυ, Σαββάτο, ξημερώματα Κυριακής, έχουμε αυτή την έξαρση των τροχιών δυστυχημάτων. Λόγους που θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντικοί για Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Κατανάλωση αλκοόλ. Βγαίνω να πιω. Αϊπνία. Είναι ο πρώτος λόγος. Η κόπωση. Είμαι Παρασκευή. Είναι τέλος εβδομάδας. Έχω νιώσει μια συσσωρευμένη κόπωση από όλες τις εργατοώρες των προηγούμενων ημερών. Πάω να πιω ένα ποτό, για να θυμάστε, το κάνουμε και σε λίγο, ότι η μέθη είναι πολυπαραγωγική. Δεν αρκεί να πιω μισό μπουκάλι. Ένα ποτό. Ένα ποτό αρκεί για να μην οδηγήσω όπως πρέπει και να οδηγήσω ασφαλώς. Το κάνουμε λίγο αργότερα. Πέρα από την κόπωση και τη μέθη, άλλοι παράγοντες. Είναι βράδυ. Σκοτεινά σημεία, ενδεχομένως. Σε μια κακοτεχνία δρόμου δεν θα τα δω. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, λιγότερη κίνηση. Άρα επιταχύνω για να φτάσω πιο γρήγορα, γιατί είμαι κουρασμένος και έχω πει και το ποτάκι μου. Και αυτός ο συνδυασμός είναι εδώ ακριβώς, βλέπετε την έξαρση των τροχαίων δυστυχημάτων. Κοιτάξτε εδώ μια τραγική αναλογία. Ένας πίνει και τρεις χάνονται εξαιτίας του. Αυτή τη στιγμή στην ψυχολογία μπορώ να το πούμε λίγο διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν δύο συστήματα. Είναι το σύστημα του θήτη και το σύστημα των θυμάτων. Αυτή τη στιγμή τρεις οικογένειες, τρεις υποσυστήματα θρηνούν. Γιατί έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο. Και από την άλλη υπάρχει και το σύστημα του θήτη που και αυτό υποφέρει. Είτε λόγω του ελοχικού συνδρόμου ή λόγω του ότι θα επακολουθήσει. Ποινή φυλάκισης, ασφαλιστικά μέτρα και. Επομένως βλέπετε τέσσερις οικογένειες για μια περισκεψία ότι υποφέρουν. Προφανώς αυτή η οικογένεια που έχει χάσει το μέλος από το δυστύχημα υποφέρει πολύ περισσότερο. Και όπως είπαμε και πριν, τίποτα δεν είναι το ίδιο με πριν. Αλλάζουν όλες οι ισορροπίες και της οικογένειας και γενικότερα των ατόμων ατομικά. Αλκοόλ και οδήγηση. Η μέθη, θέλω να το θυμάστε, είναι πολύ παραγωγική. Το επαναλαμβάνω. Σήμερα έκανα ταξίδι, έχω κοιμηθεί 2,5 ώρες. Αν γυρίσω το βράδυ 12 ώρα σπίτι και πάω και πιω ένα ποτήρι μπύρα, τίποτα παραπάνω. Όσο χαζό και να ακούγεται, όσο απλό και να ακούγεται, με ένα ποτήρι μπύρα θα είμαι από την εμπειρία μέθης. Θα με πιάσει την ηλία. Θα νιστάξω. Και θα είμαι επικίνδυνος για οδήγηση. Επίσης, ψυχολογικοί παράγοντες. Όταν δεν είμαι καλά και πίνω, έρευνες έχουν δείξει ότι γίνομαι χειρότερο. Ενισχύει το συνέστημα το αλκοόλ. Φαρμακευτική αγωγή. Όταν παίρνουμε φάρμακα, πολλές φορές βλέπετε ότι μας πιάνει την ηλία. Σωστά. Αν πάρω και αλκοόλ, ακαταμάχητο ο συνδυασμός. Το αντιλαμβάνεστε. Πριν πάω παρακάτω, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Θέλω να μου πείτε τεχνάσματα που έχετε ακούσει ή έχετε χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δοκιμός ο όρος, θα το χρησιμοποιήσω. Για να ξεμεθύσετε. Ελληνικός καφές. Ελληνικός καφές. Πρώτη απάντηση. Καθώς πίνεις, φροντίζεις να πεις και νερό ώστε να διαλυθεί το... Αλκοόλ και νερό. 1:3. Έχουμε και την αναλογία εδώ. Πάμε. Θα δούμε. Κάποιος άλλος. Πείτε, παιδιά, ό,τι έχετε ακούσει. Πρέπει να το πείτε για να σας μιλήσω για τον κάθε λόγο ξεχωριστά επιστημονικά. Αν ισχύει ή όχι. Πάμε. Ό,τι κάνετε, ό,τι έχετε ακούσει. Θέλω να πάω σπίτι.
Κοιμηθώ. Ωραία, το κρατάω. Ναι. Είσαι νερό. 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 Ένα προς τρία. Έχεις φάει πριν πιείς. Έχω φάει πριν πιο. Μετά μπορώ να φάω το γνωστό βρώμικο. Γιατί συνήθως πάνε πολύ για φάει. Ναι. Πατσά. Πατσά στην έψη του μάτια. Ζάχαρη όχι μετά. Ζάχαρη. Όχι μετά. Όχι μετά ζάχαρη. Πριν. Το σουβλάκι ενδείκνυ. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Επειδή είναι αργά, μάλλον το κοτόπουλο είναι καλύτερο. Χοιρινό. Να με πιάσει. Κάτι άλλο. Για πείτε μου, ναι. Θα κάνω με το. Ωραία. Κρύο ντουζ. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε για τον κάθε λόγο ξεχωριστά. Πρώτο, δημοφιλέστερη απάντηση, ελληνικός καφές. Δεν διευκρινίζω να είναι ελληνική, μπράβο, δεν με διευκρινίζει. Λοιπόν, ο καφές μου δημιουργεί μια ευεξία λίγο λεπτό. Όμως μου δημιουργεί ταυτόχρονα και μια νευρικότητα. Και το αποτέλεσμα, ένα εξαιρετικό συνδυασμός. Είμαι ένας νευρικός, παύλα μεθυσμένος οδηγός. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στο φαΐ. Δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Όταν θα πάτε σπίτι και θα φάτε εντός μισής ώρας περίπου, δεν θα σας πιάσει κνηλία. Το αίμα φεύγει από τον εγκέφαλο, κατευθύνεται στο στομάχι και τη διαδικασία της πέψης. Αν έχετε πιει κιόλας, μπορεί και να ροχαλίσετε, όπως κάνετε, ακριβώς, με ταχυτικά εφέ. Επομένως, μας έχετε πολύ έντονη κνηλία. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το βράδυ μετά το ποτό. Αν θέλετε να φάτε, πρέπει να φάτε νωρίτερα ή κατά τη διάρκεια να τσιμπάτε. Ποτέ μετά. Είναι το μεγάλο λάθος. Και δυστυχώς υπάρχουν οι καντίνες έξω από τα νυχτερινά μαγαζιά και βλέπω πάντα ουρές. Μετά το ποτό κάνουν παραγγελία τα σάντουιτς και αυτά που λέμε δρόμο. Εμετός. Τρίτη απάντηση. Προκαλώ εμετό. Όταν θα κάνω εμετό, θα βγάλω οτιδήποτε περιέχει στο στομάχι. Από εδώ, πώς θα βγάλω την αλκοόλ. Από το αίμα μου, πώς θα βγάλω την αλκοόλ. Τη βγάζω μόνο από το στομάχι. Παρ' όλα αυτά, πολλοί λένε ότι κάνοντας εμετό, νιώθουν ότι ξύπνησα. Ισχύει για λίγα λεπτά και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ο εμετός είναι σοκ του οργανισμού. Προκαλώ σοκ στον ίδιο μου τον οργανισμό. Επομένως, για λίγα λεπτά, μέχρι να έρθει αυτό που λέμε ομοιόσταση και να επανέλθω στην προγενέστερη κατάσταση, υπάρχει αυτή η ψευδέστηση της ευεξίας. Τρίτος λόγος είναι το νερό. Το νερό εξυπηρετεί, βοηθάει. Αλλά αναλογιστείτε πόσα λίτρα αίματος έχουμε και πόσο νερό πρέπει να πιείτε για να ρεώσει η αλκοόλη και να πάτε για τουαλέτα. Άκουσα ντουζ. Να ξέρετε, πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται στο σπίτι, στο ντουζ. Έχω πιει, δεν ξέρω που πατάω, που βρίσκομαι, πάω να κάνω ντουζ, χτυπάω χέρι, σπάω πόδι, μπορώ να χτυπήσω και το κεφάλι. Επομένως, για να κάνω ντουζ μετά πρέπει να προσέξω και να νιώσω και να νιώθω ότι είμαι 100% ότι τα πάντα τα ελέγχω. Ζάχαρη. Η ζάχαρη βοηθάει, αλλά δεν είναι τρόπος ώστε να βοηθήσει για την αλκοόλ. Για τη μέθη καλύτερα. Ο μόνος τρόπος είναι ο χρόνος. Το σηκώτη μας για να μεταβολήσει την αλκοόλ θέλει κάποιες ώρες. Επομένως, είδα το ιδανικότερο να πάμε σπίτι, να μας πάνε σπίτι, να πέσουμε να κοιμηθούμε υπό συγκεκριμένη στάση, με εμβρυϊκή στάση, όχι μπρούμητα, γιατί μπορεί να πάθουμε αναρρόφηση, θα τα πείτε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Επομένως, θέλουμε χρόνο. Το να πω να πιω τα ποτά μου και να φύγω κατευθείαν σπίτι και να κάνω όλα αυτά που κάνετε,
ή που έχετε ακούσει ότι γίνονται, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την οδήγησή σας. Επίσης, είναι κάτι που λέω και στους φοιτητές. Προσέξτε πάρα πολύ το σταχτοδοχείο να μην είναι δίπλα στο ποτήρι σας. Από ένα λάθος, μια μικρή ποσότητα στάχτης μπορεί να προκληθεί ακόμα και τύφλωση. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι στην εντατική λόγω στάχτης στο ποτό. Προσέξτε πάρα πολύ τα ποτά σας. Πάμε λίγο στην ταχύτητα. Θέλω να θυμάστε, όσο πιο πολύ τρέχω, τόσο λιγότερο βλέπω. Η δομή του ματιού μας είναι έτσι, ώστε να έχω περιφερειακή όραση. Κάθομαι ακριβώς στο κέντρο και βλέπω αυτή τη στιγμή και δεξιά και αριστερά το τι γίνεται. Βλέπετε ότι με 40 χιλιόμετρα έχω ένα οπτικό εύρος 100 μοιρών. Όταν αρχίζω και επιταχύνω και πάω στα 70, βλέπετε πόσο μικραίνει το οπτικό μου εύρος. Πάμε στις 75 μοίρες. Και όταν πάω με 120 χιλιόμετρα, βλέπω μόνο δύο σειρές καθισμάτων. Δεξιά και αριστερά, το χάος. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν κάποιο άτομο εμπλακεί σε τροχαίο, λόγω αυξημένης ταχύτητας, όταν πάει στο κρατητήριο, έχει την ίδια κατάθεση με όλους τους προηγούμενους. Δεν τον είδα. Δεν λένε ψέματα, την αλήθεια λένε. Μα όταν τρέχεις με 100 χιλιόμετρα, δεν θα δεις τίποτα δεξιά σου και αριστερά σου. Επομένως, να σκέφτεστε και να θυμάστε. Όσο πιο πολύ τρέχω, τόσο λιγότερο βλέπω. Έτσι είναι η δομή του εγκεφάλου μας. Απόσταση προσοχής. Πάμε μαζί. Τι θεωρείτε ότι είναι απόσπαση? Ποιοι είναι οι τρόποι απόσπασης μέσα σε ένα όχημα? Κινητό τηλέφωνο. Τσιγάρο. Τσιγάρο καφές. Αλλαγή σταθμού στο ραδιόφωνο. Εξωτερικά ρεθίσματα. Σαν γυναίκα κατάλαβα το ότι εννοούσε. Πάμε. Τίποτε. Ναι, εξωτερικό ερέθισμα. Πολύ σωστά. Ναι. Συνεπιβάτης. Κάτι άλλο. Συνεπιβάτης είναι από το μωρό πίσω για να το επιβλέπει. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα να τους δούμε τους λόγους, έναν-ένα. Λοιπόν, πρώτος, ο λόγος ο οποίος δυστυχώς θα σας δώσω στοιχεία μιας έρευνας. Πλέον οι νέοι εμπλέκονται σε ατυχήματα λόγω της απόσπασης προσοχής και μετά από έρευνα έδειξε ότι είναι η μέθη. Πρώτος λόγος είναι η απόσπαση. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Δεν θα διαπραγματευτώ και δεν θα το συζητήσω καν. Όταν οδηγώ και έχω το κινητό και μιλάω, οδηγώ με ένα χέρι και προσέχω και τι μου λέει ο καθένας. Όμως θα πάω λίγο πιο κάτω. Θα κάνουμε και ένα πείραμα. Για πείτε μου λίγο. Τα Bluetooth που πλέον τα καινούργια αυτοκίνητα είναι ενσωματωμένο στην κονσόλα. Είναι απόσπαση. Ναι. Να με καλεί κάποιο τηλέφωνο, να πατάω το κουμπάκι και να συνομιλώ μαζί του. Γιατί είναι απόσπαση? Γιατί σκέφτομαι αυτά που ακούω. Δεν μιλάω σωστά. Σκέφτομαι αυτά που ακούω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πείραμα. Εμείς στην αθλητική ψυχολογία, στους αθλητές μας, κάνουμε αυτό που λέμε νοερή απεικόνηση. Ξέρει κάποιος? Λοιπόν, τι είναι η νοερή απεικόνηση? Ο εγκέφαλός μας είναι έτσι δομημένος, ώστε να δημιουργεί εικόνες. Έτσι φτιαχτήκαμε. Όταν έχουμε έναν αθλητή ο οποίος είναι και παίζει στα Χανιά, και όταν παίζει στους προκριματικούς κολύμβησης, έχει 20, 30, 40 άτομα στις εξέδρες, όταν θα αύριο μεθαύριο θα πάει ο φίλος μας σε ένα ευρωπαϊκό ή ένα παγκόσμιο, στεύχομαι, θα έχει χιλιάδες θεατές. Αυτό πρέπει να το προετοιμάσω. Πρέπει κάθε βράδυ να τον βάλω να σκεφτεί ότι μπαίνει σε ένα στάδιο χιλιάδων θεατών, ώστε να υπάρξει η αγχώληση.
του δημιουργώ εικόνα στον εγκέφαλο και γυμνάζω τον εγκέφαλό του. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος δημιουργεί και ζει από εικόνες. Όταν με πάρω τηλέφωνο και έστω πατήσω το κουμπάκι του Bluetooth, ό,τι κι αν μου πείτε, το κάνω εικόνα. Και τώρα έρχεται το πείραμά μας. Δεν θέλω να σκεφτεί κανείς σας, το εννοώ, δεν θέλω να σκεφτείτε, δεν θέλω να σκεφτείτε ένα ροζ ελέφαντα. Κατευθείαν το κάνω την εικόνα. Κατευθείαν, ενώ σας μιλάω, αυτή τη στιγμή πέρασε κάτι από μπροστά σας. Το αμελήσετε. Δεν το είδα. Εγώ άκουσα τη λέξη, δηλαδή δεν το έκανα ακριβώς πράγμα, αφού μου είπατε να μην το... τη λέξη. Δεν έκανες εικόνα τώρα το ροζ ελέφαντα. Τώρα που σου το λέω, δεν έχεις κάνει ροζ ελέφαντα στο μυαλό σου. Όχι ακριβώς. Θα μου δώσεις την περιγραφή μετά. Λοιπόν, αυτό είναι απόσταση προσοχής. Δεύτερον, ενόχλησε από συνεπιβάτες. Οδηγώ και έχω τον συνεπιβάτη, ο οποίος μπορεί να γκρινιάζει, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Πάω να εμπλακώ μαζί του, συζητάω, δεν κοιτάζω μπροστά. Ή σκέφτομαι αυτά που λέει. Ή σχηματοποιώ αυτά που λέει. Ψυχολογικοί παράγοντες. Είτε μου ήρθε το ένφια. Είτε στη δουλειά μου δεν τα πάω καλά με την υπεύθυνη. Είτε δεν τα πάω καλά με την σύντροφό μου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες τους σκέφτομαι. Το σχηματοποιώ πάλι, δεν προσέχω το stop, δεν προσέχω το κόκκινο. Επομένως είμαι επικίνδυνος για να εμπλακώ σε κάποιο ατύχημα. Έντονη η μουσική. Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το είδος της μουσικής που ακούω. Είναι εντελώς διαφορετικό να ακούω Μότσαρτ, που ενδέχεται να του επιφέρει την Ηλία, και είναι εντελώς διαφορετικό να ακούω Μετάλλικα, που εκεί κατευθείαν αρχίζω και γκαζώνω, γιατί μου δημιουργεί ένταση. Επίσης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ένταση της μουσικής. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο πολύ αυξάνω την ένταση, τόσο πιο πολύ πατάω τον γκάζ. Βιωματικά σκεφτείτε αν το έχετε κάνει. Εμπειρικά, ξεκάθαρα. Πάμε μετά. Γιατί δεν πρέπει να ακούω δυνατά μουσική? Για δύο βασικότατους λόγους. Πρέπει να είμαι ανοιχτός στα εξωτερικά ρεθίσματα. Δεύτερος βασικός λόγος επίσης, πρέπει να ακούω το ίδιο μου το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μπορεί να διαμαρτύρεται, η μηχανή του μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να ακούσω το πρόβλημα και να προλάβω την όποια κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί. Συστήματα αυτοκίνητου GPS. Χρησιμοποιήστε ηχητική εντολή, ηχητική καθοδήγηση. Βάζουμε εκείνη την κυρία και μας οδηγεί. Δεν χρειάζεται να βλέπω την οθόνη κάθε 5 λεπτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πριν ξεκινήσω από το σπίτι, έχω δει τη διαδρομή, έχω βάλει και την κοπέλα να μου λέει το που θα κοιμηθώ και έτσι κινούμε πιο ασφαλώς. Φαγητό, ρόφημα, κάθισμα, το είπα. Το να στρίβω τσιγάρο και να πίνω και το καφέ μου, ενώ οδηγώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν προσέχω τίποτα μα τίποτα μπροστά μου. Εξωτερικά ερεθίσματα. Πριν το είπατε. Βλέπω μία πινακίδα στον δρόμο, θα δώσω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επειδή έχουμε πολλές κυρίες, Mac μείον 40% έκπτωση. Θα δεις το 40% έκπτωση στα Mac και θα δεις την ημερομηνία και σε ποιο μαγαζί. Γυρνάς το κεφάλι, προχωράς, έχεις διανύσει μια τέτοια απόσταση που αν κινηθείς με μια ταχύτητα 30-40 χιλιόμετρων, έστω τόσο μικρή, έχεις διανύσει μια απόσταση πολλών μέτρων χωρίς να έχεις δει καν τον δρόμο. Κοιτώντας μόνο μια πινακίδα. Επίσης, πολλά αγόρια, το πω μην λέω μόνο για κοπέλες, και για αγόρια. Κυκλοφορούν στον δρόμο, μπορούν να δουν κάτι που να τους αρέσει εκεί έξω, αυτό, γι' αυτό λέγεται εξωτερικό ερέθισμα, κάνουν μια κίνηση να γυρίσουν, να το δουν καλύτερα, για να είμαι όπως πρέπει να είμαι, ειλικρινής και να λέω τα πράγματα για κάθε λεπτομέρεια, και εκείνη τη στιγμή μπορεί να περάσει οτιδήποτε μπροστά και να μην το δω ποτέ. Υπάρχει παράδειγμα πάνω σε αυτό. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πριν λίγα χρόνια, στην ηλικία σας, φοιτητής, έκανε αυτή ακριβώς την κίνηση για να δει δύο ωραίες παρουσίες
στη στάση του λεωφορείου και δεν είδε μπροστά τρία άτομα τα οποία περνούσαν τη διάβαση. Μία στιγμή μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Μόνο μία στιγμή. Συνυπολογίστε ή υπολογίστε πόση ώρα θέλω να ρίξω ένα βλέμμα και να επανέλθω στον δρόμο. Πιστέψτε με, αρκεί για να αλλάξει τις ζωές όλων μας. Αυτό έχει να κάνει με τα εξωτερικά ερωτήματα. Επίσης για τις κοπέλες, έχει να κάνει και με την περιποίηση εμφάνισης. Έχω μάθει από γυναίκες οδηγούς, και είναι το κονσίλερ, την τερακότα, την είναι το eyeliner. Ενώ οδηγείτε, αρχίζει να περιποιείστε. Έχω πάλι παράδειγμα, γιατί εδώ, κοιτάξτε να δείτε, είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Αμπελοκύπους, γυναίκα οδηγός, κόκκινο φανάρι, αρχίζει να βάφεται, ανάβει πράσινο, από πίσω οδηγός, κλασικός Έλληνας οδηγός, ανυπόμονος, κορνάρι, φωνάζει, έντρομοι, πατάει γκάζι, πέφτει σε έναν μαντρότυχο, πολλαπλά κατάγματα, από το τίποτα. Από το τίποτα. Επομένως προσέξτε, αν θέλετε 5 λεπτά νωρίτερα ετοιμαστείτε ή ακόμα και 5 λεπτά να καθυστερήσετε στη δουλειά σας ή στο ραντεβού σας, δεν σημαίνει κάτι. Πείτε μου. Κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ανοίξει αυτή την κατηγορία, πείτε, αλλά το έχω προσωπικά. Περιόδους άνοιξης, έχω αλλεργία και φταρνίζομαι, μπορεί 20 φορές τη σειρά. Όταν φταρνιζόμαστε, τα μάτια μας τα κλείνουμε. Οπότε το χαρτομάτιλο πρέπει να είναι κοντά και έχει ταχύτητα χαμηλή. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι έχετε αυτό το θέμα, πρέπει να αυτορυθμίζεστε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή με το που θα νιώσετε ότι ξεκινάει η διαδικασία, πηγαίνετε δεξιά και μέχρι να σταματήσει όλο το φτέρνισμα, δεν ξέρω πόσο κρατάει, να είστε και εσείς ασφαλείς, αλλά και όποιος περνάει μπροστά σας. Ναι, το φτέρνισμα ήταν μια πολύ δική συνθήκη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κόπωση, να θυμάστε, είναι ο πρώτος λόγος, είναι ένας πολύ πολύ βασικός λόγος και είναι ένας ύπουλος λόγος. Αυτή τη στιγμή που με βλέπετε σε ευεξία, αν πάρω το αμάξι σε 20 λεπτά, μπορεί να πιάσει την ηλία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Μπορεί να μας πιάσει, όπως λέμε, εξαπίνηση. Επομένως, αν νιώθουμε ότι βαραίνουν τα βλέφαρά μας, πρέπει να κάνουμε πολλές τάσεις και να έχουμε κάποιον οδηγό, αλλάζουμε οδηγούς. 2 με 3 θύματα τροχαίου είναι λόγω κόπωσης. Είναι πολύ σημαντικό και ενώ ένα είναι μόνο λόγω μέθης. Ζώνες ασφαλείας. Ποιοι από το μέσα φοράνε ζώνες ασφαλείας? Στα πίσω καθίσματα. Μάλιστα. Ωραία. Στα μπροστά καθίσματα. Μάλιστα. Στα πίσω βλέπω το 1/3. Ωραία. Για ποιο λόγο δεν φοράτε στα πίσω καθίσματα ζώνες ασφαλείας? Μάλιστα. Το όνομά σας? Ελάτε λίγο μας. Ξεκινάμε λίγο το θεματικό μας. Θέλετε ή έχετε πρόβλημα? Έχω γενικό και δεν θέλω να μου κάνετε κάτι. Όχι, δεν κάνω κάτι. Ποιος θέλει να έρθει? Ποιος θέλει να έρθει? Παιδιά, δεν κάνω τίποτα, ειλικρινά. Μην αγχώνεστε. Είναι καθαρά, θα κάνουμε μια άσκηση φυσικής. Η κοπέλα. Αυτό είναι απελπιστικό μήνυμα. Λοιπόν, το όνομά σας? Βάσο. Λοιπόν, πάω να πάρω την κυρία Βάσο από το σπίτι για να τη φέρω στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια ερώτηση λίγο αδιάκριτη. Περίπου, το τονίζω αυτό το περίπου, πόσο κιλάει, περίπου. Περίπου, τώρα δεν είναι. Έστω ότι είμαστε 70 κιλά, ωραία. Λοιπόν, πάω σπίτι, μπαίνω οδηγός, φοράω το ζώνη ασφαλείας. Φέρετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, δεν φοράει το ζώνη, συγγνώμη που βλέπω μπροστά, αλλά είναι το πείραμα έτσι. Λοιπόν, δεν φοράει ζώνη ασφαλείας. Βλέπετε ότι έχω μια σωματική διάπλαση, έχω 83 κιλά.
Λοιπόν, αν προσκρούσουμε μόλις με 30 χιλιόμετρα, κοιτάξτε μια ταχύτητα που σας δίνω, μόλις με 30 χιλιόμετρα, θα με χτυπήσει? Πολύ, λίγο. Θα με σώσει το κάθισμα. Λοιπόν, μόλις κάνουμε νόμο αδράνειας και έχουμε και λέμε με 30 χιλιόμετρα τα 70 κιλά φτάνουν περίπου στα 900 κιλά. Θα έρθει κατά πάνω μου, κυρία Βάσο, σαν να ζυγίζει 900 κιλά. Δεν με τραυματίζει απλά. Μου αφαιρεί τη ζωή. Να θυμάστε, τα άτομα τα οποία κάθονται στα πίσω καθίσματα είναι οι κρυφοί δολοφόνοι του οχήματος. Η κυρία Βάσο θα μου αφαιρέσει τη ζωή. Και θα τραυματιστεί και αυτή πάρα πολύ σοβαρά, που μπορεί και εκείνη να χάσει τη ζωή της. Θα χάσουμε και δύο τη ζωή μας. Επειδή δεν φοράει ζώνη στο πίσω κάθισμα. Εγώ μπορώ να κάνω πολλά λάθη. Βλέπετε, κάνω και που κάνω σαβά. Η φυσική δεν κάνει ποτέ. Με 50 χιλιόμετρα, η κυρία Βάσο νόθη κατά πάνω μου να ζυγίζει 2.000 περίπου 600 κιλά. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν υπάρχει κανένα κάθισμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν πάμε με 70 χιλιόμετρα, πάμε περίπου στα 4.700. Και αν είμαστε στην Εθνική Οδό, βλέπετε το εξής. Με 120 χιλιόμετρα θα έρθει κατά πάνω μου σαν να ζυγίζει 13.000 κιλά. Σαν να έχω μία νταλίκα στο πίσω κάθισμα. Σκεφτείτε το. Η ζώνη ασφαλείας πραγματικά σώζει ζωές. Δεν είναι τυχαία. Δεν έχουν βάλει τυχαία στα πίσω καθίσματα. Σας προστατεύει. Προστατεύει τον οδηγό από τον πίσω επιβάτη. Να το θυμάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ποιος από εδώ μέσα, έστω για μία φορά, έχει βάλει τα πόδια του στο ταμπλό του αυτοκίνητου? Περίπου τόσο άτομα, περίπου, που φοράνε ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα. Μάλιστα. Ξέρετε... Ναι. Εντάξει. Ξέρετε περίπου με πόση ταχύτητα βγαίνει ο αερόσακος προς το μέρος μου? Μια υποσημείωση. Δεν παίζει ρόλο με τι ταχύτητα θα προσκρούσω. Είτε προσκρούσω με 60 χιλιόμετρα, είτε με 200, ο αερόσακος θα έρθει προς το μέρος με την ίδια ταχύτητα. Για πείτε μου περίπου, πώς υπολογίζετε? Να ακούω νούμερα. 200 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα. Για πείτε μου νούμερα. Λοιπόν, ο αερόσακος βγαίνει προς το μέρος μου με ταχύτητα των περίπου 320 χιλιόμετρων. Ο αερόσακος μας έχει πυρίτιδα. Γίνεται έκρηξη. Γι' αυτό και έχουμε συνήθως μικρά εγκάβματα. Όταν έχω τα πόδια μου στο ταμπλό του αυτοκινήτου και σκάσει ο αερόσακος με 320 χιλιόμετρα, θα γίνω περιγραφικός, αλλά σας είπα, είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Το πρώτο πράγμα που παθαίνω, θρηματίζονται οι αστράγαλοι μου. Δεν σπάνε, θρηματίζονται. Οι κνήμες, όπως λέμε τα καλάμια κοινώς, σπάνε στη μέση. Το ισχύο και η λεκάνη, κάνοντας αυτή την κίνηση εδώ, πολλαπλά κατάγματα, κοινώς. Πάμε στη μέση και τη σπάει και τη προδελφική στήλη. Και όλο το κάτω μέρος που έρχεται προς το πρόσωπό μου. Θα είμαι πάρα πολύ τυχερός αν επιζήσω. Αλλά ακόμα και αν επιζήσω, θα έχω τόσα πολλά κατάγματα που σίγουρα θα έχω πολλαπλή αναπηρία. Όλα αυτά για να βάλω τα πόδια μου απλά στη θέση του αερόσακου. Επίσης, ποιος από εδώ μέσα στο για μία φορά έχει βγάλει τα πόδια του εκτός του παραθύρου? Μάλιστα. 4 άτομα. Θα πατήσω με παράδειγμα κατευθείαν.
17χρονη κοπέλα πριν λίγα χρόνια στη Ρόδο. Επειδή το, όπως είπε, το αυτοκίνητο ήταν του πατέρα της, ήταν καινούριο και δεν ήθελε να γεμίσει με άμμο το αμάξι, έβγαλε τα πόδια για μια απόσταση, προσέξτε, 200 μόλις μέτρων από το σπίτι τους. Πέρασε διερχόμενο όχημα, ένα SUV, από έναν χωματόδρομο που περνούσε ένα αυτοκίνητο τη βδομάδα, έτσι είπε ορχαία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κοπέλα αυτή είναι ακροτηριασμένη και στα δύο πόδια τα γόνατα και κάτω. Μία στιγμή της άλλαξε τη ζωή. Το επαναλαμβάνω για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Μία στιγμή έβγαλε τα πόδια απ' έξω και έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα, το οποίο του κουβαλάει και το υπόλοιπο της ζωής της. Επομένως, το να βγάλω τα πόδια έξω το παράθυρο ή να έχω παρατεταμένο το άνω ακρό το χέρι, να ξέρετε ότι μηνιαίως έχουμε πάρα πολλά τέτοια ατυχήματα και πάρα πολλούς ακροτηριασμούς οδηγών ή συνοδηγών που βγάζουν τα χέρια τους εκτός οχήματος. Έχετε διερχόμενο όχημα, διερχόμενο φορτηγό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, και γίνεται το κακό. Μηχανές. 16 φορές πιο πιθανό είναι να υπάρξει ένα θανατηφόρο τροχαίο για τον αναβάτη μηχανής. Ο αναβάτης μηχανής είναι απροστάτευτος. Είναι εκτεθειμένος από παντού. Ενώ εμένα μπορεί να μου σπάσει ένας καθρέφτης, αν οθήσω έναν αναβάτη μηχανής, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αποφέρω στη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να θυμάστε ότι πέρα του εξοπλισμού, οι σύντομες βόλτες, είτε με αυτοκίνητο είτε με μηχανή, ελοχεύουν σοβαρούς κινδύνους. Πάνω το 50% των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων είναι κοντά στο σπίτι μας. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Είναι αστικός μύθος ότι γίνονται στην Εθνική Οδό. Γίνονται γύρω-γύρω από εκεί που μένουμε. Κάντε από μόνοι σας έναν έλεγχο όσων ατόμων γνωρίζετε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν χτυπήσει, έχουν τραυματιστεί από τροχαίο και δείτε αν είναι κοντά ή όχι στο σπίτι τους. Κάντε μόνοι σας την έρευνά σας και θα δείτε. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί συνήθως φτάνουμε στο σπίτι, χαλαρώνουμε, νομίζουμε ότι ξέρουμε καλά τον δρόμο, πολλές φορές κοντά στο σπίτι μας κάνουμε και μικροπαρανομίες, δηλαδή έχουμε ένα stop, ξέρουμε ότι δεν περνάει αυτοκίνητο από εκεί, παραβιάζουμε το stop και μία στιγμή, όπως το έχω πει πολλές φορές σήμερα, αλλά θέλω να το επαναλάβω για να το σας γίνει κτήμα, μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Πάμε στον αναβάτη μηχανής, επανέρχομαι. Πρέπει να έχουμε ειδική στολή. Το ειδικό κουφάν, εκτός από τα κόκαλα, όπως λέμε, που έχει στους ώμους ή στους αγκώνες, έχει και μία καμπούρα στην πλάτη. Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η καμπούρα? Έχετε σκεφτεί? Είναι για τη σπονδυλική στήλη. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι εξής. Ένας αναβάτης μηχανής που πέφτει, το πρώτο που τραυματίζει είναι ο αυχένας. Επομένως, όταν θα φορέσω το κράνος, η καμπούρα του μπουφάν, του ειδικού μπουφάν, που πρέπει υποχρεωτικά να το έχω σαν αναβάτης μηχανής, το κράνος δημιουργεί, η καμπούρα δημιουργεί ένα stop στο κράνος. Επομένως, όταν το κεφάλι μου κινηθεί, θα κινηθεί υπό συγκεκριμένες μοίρες και δεν θα μου δημιουργήσει πολύ σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και αποκόλληση. Αυχαίνω. Πάμε στα κράνη. Τα κράνη βλέπετε ότι αποτελούνται από αυτά εδώ τα υλικά. Από αυτά τα μέρη, για να είμαι πιο ακριβής. Εξωτερικό κέλυφος. Απορροφητικό υλικό, πολυστερίνη, εσωτερική επένδυση, ζελατίνα και λουρί. Τα κράνη έχουν συγκεκριμένα μεγέθη. Το δικό μου κράνος δεν μπορεί να κάνει σε εσάς. Πρέπει να πάρετε ένα κράνος που να είναι ακριβώς το μέγεθος του κεφαλιού σας. Αν είναι πολύ μεγαλύτερο σε μία σύγκρουση, δημιουργεί αυτή ακριβώς εδώ την κίνηση, ο αυχένας λειτουργεί ως υπομόχλιο και έχω σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και αποκόλληση. Αν είναι πολύ στενό το κράνος, έχω χαμηλή ορατότητα, μου δημιουργεί ημικρανία και δεν μπορώ να έχω καλή συμπεριφορά στο δρόμο. Αν όμως πάμε μαζί μια βόλτα και σας δώσω το δικό μου κράνος, έχω δύο κράνη και σας δώσω το κράνος μου, θα το φορέσω.
μια πολύ μικρή πτώση, με μια πολύ μικρή ταχύτητα, το κράνος το οποίο δεν είναι για σας, πραγματικά θα σας σώσει τη ζωή. Υπάρχουν περιστατικά ατόμων τα οποία έχουν λιανίσει πολύ μικρή απόσταση, είτε επειδή ήταν οριστηρό το έδαφος, είτε επειδή είχε λάδια, είτε επειδή δεν ξέρω τι, χτύπησαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο. Χτύπησαν το κεφάλι τους στην έκρη του πεζοδρομίου. Δεν σηκώθηκαν ποτέ. Ένα απλό κράνος θα του σώσει τη ζωή, ακόμα και αν ήταν στο μέγεθος που θα έπρεπε να είναι. Επίσης, τα κράνη έχουν ημερομηνία λήξεως. Έχουμε κάνει στη χημεία TST πολυμερισμός. Μετά από κάποια χρόνια, το πλαστικό χάνει την ελαστικότητά του. Επομένως, όταν θα πάω να αγοράσω κράνος, υποχρεωτικά θα ζητώ ημερομηνία παραγωγής. Συνήθως είναι 5 με 6 έτη καλής συντήρησης. Αν έχω ένα κράνος και το έχω εκτεθειμένο στους 40 βαθμούς, ίσως 50 βαθμούς το καλοκαίρι, ή είμαι σε ένα ορεινό χωριό και το βγάζω σε ακραίες συνθήκες, στους μείον 10 βαθμούς, η συστολή-διαστολή αντιλαμβανόμαστε ότι χαλάει την ποιότητα του κράνους. Επομένως, για 5 χρόνια κοιτάζω πάντα ημερομηνία παραγωγής. Υπάρχουν, θα πω, αναφέρω και το site, υπάρχουν στο eBay που γίνονται αγοροπολισίες, κράνη Βαλεντίνο Ρώση, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα οποία πωλούνται με 50 και 60 ευρώ. Η ημερομηνία παραγωγής γράφει 1990. Μηδενική προστασία. Εκτός αν θέλετε να το πάρετε, να το κάνετε με ολιγοθήκη, να το κάνετε από το δοχείο. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά για να σας σώσει τη ζωή, δεν. Θέλω να αναζητάτε πάντα την ημερομηνία παραγωγής. Επίσης, ένα κράνος, λόγω της πολυστερίνης του προφητικού υλικού, όταν θα πέσει και έχω μια μικρή συμμετοχή σε ατύχημα, ή αν πέσει από ένα μεγάλο ύψος, έστω ότι είμαστε στα 2 μέτρα, το έχω πάνω στη βιβλιοθήκη, και πέσει κάτω, πρέπει να το πάω σε ένα ειδικό μηχάνημα για να ελέγξω την κατάστασή του. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά 90% και μπορεί και παραπάνω, το κράνος είναι άχρηστο. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η πολυστερίνη, όπως σας είπα, θυμίζει πάρα πολύ, έτσι το λέω πολύ απλά, για να το καταλάβουμε όλοι, πλαστελίνη. Θα κάνω μια άσκηση μηχανικής, πάρα πολύ απλή. Έστω ότι βάζω στη γροθιά μου πλαστελίνη. Την πρώτη φορά που θα χτυπήσω εδώ το ξύλο, δεν θα καταλάβω τίποτα. Η πλαστελίνη έχει το ρόλο της. Έχει απορροφήσει όλη την ενέργεια. Τη δεύτερη φορά όμως, με την ίδια πλαστελίνη στο χέρι, όταν ξαναχτυπήσω, αρχίζω να πονάω. Δεν μπορεί να κάνει άλλη απορρόφηση. Και την τρίτη φορά θα ματώσει το χέρι. Έτσι λειτουργεί και η πολυστερίνη στο κράνος. Με το που θα γίνει μία σύγκρουση, η πολυστερίνη μαζεύει, δεν επανέρχεται και στην επόμενη σύγκρουση δεν θα μου σώσει το κρανίο. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, πολύ σημαντικό το λουρί. Όταν φοράμε κράνος, το λουρί πρέπει να το δένετε. Είναι ένα λάθος το οποίο είναι πολύ συνήθες. Κατά τη σύγκρουση και με μια σχετικά μεγάλη ταχύτητα, όταν φεύγουμε, και έτσι κάνουμε ένα, αρχίζουμε να το πούμε πάρα πολύ απλά, κάνουμε μια πτήση, το κράνος φεύγει, γιατί δεν συγκρατείται από πουθενά. Επομένως, στο σημείο σύγκρουσης, το κεφάλι μου θα είναι εκτεθειμένο. Εδώ είναι κάποια site που μπορείτε να τα γράψετε αν θέλετε, το αφήσω λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία έχουν κάνει κάποια crash test σε κράνο. Μπορείτε να πείτε ότι εγώ διαθέτω 200 ευρώ για να αγοράσω ένα κράνος. Βάζετε το crash test, θα σας πει ποιο είναι το καλύτερο κράνος το οποίο θα μπορείτε να πάρετε σε αυτή την τιμή. Αν θέλετε φωτογραφίστε το ή μπορεί να έρθετε μετά να το γράψουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά από ένα τροχαίο. Πρώτα απ' όλα, απομακρυνόμαστε από το όχημα. Προσέξτε λίγο. Όταν θα δω τροχαίο ατύχημα, εντός λίγης ώρας είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει ένα δεύτερο ή ένα τρίτο. Άρα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η λόγη είναι απλή. Είμαστε περίεργοι, σταματάμε απότομα για να δούμε τι έχει γίνει. Έχετε από πίσω όχημα, σύγκρουση.
Βλέπω κάποιον αιμόφυκτο, ξέρω από πρώτες βοήθειες. Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω, θα το δούμε αν είναι σωστό ή όχι, σε λίγο. Τρέχω, δεν κοιτάζω δεξιά-αριστερά, έχετε όχημα, με παρασύρει και μου αφαιρεί τη ζωή. Ή με τροποδίζει πολύ σοβαρά. Επομένως, όπου δείτε ατύχημα, να ξέρετε ότι λόγω και της απόσπασης προσοχής όλων των οδηγών, κανείς δεν παρακολουθεί και δεν είναι σωστός εκείνη τη στιγμή στην οδήγησή του. Προσέξτε. Καλούμε άμεση επέμβαση. Λοιπόν, υπάρχει ο μαγικός αριθμός, το 112. Όσοι δεν το γνωρίζετε, το μαθαίνετε σήμερα και δεν το ξεχνάτε ποτέ. Τι πλεονέκτημα έχει? Όταν το κινητό σας δεν έχει σήμα και γράφει κλίση έκτακτης ανάγκης, είναι αυτό το νούμερο, το 112. Είναι πανευρωπαϊκό και έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Αν εγώ πάρω τηλέφωνο και είμαι σε μια ημιλιπόθυμη κατάσταση, δεν προλάβω να συμπληρώσω το λόγο που κάλεσα και λιποθυμίσω, εντός λίγων λεπτών, λόγω δορυφορικής κάλυψης και τριγωνοποίησης, έρχονται και με βρίσκουν το στίγμα. Επομένως, πραγματικά, αυτό το νούμερο θα με σώσει. Το 112 λειτουργεί σκόμπος του 100 και του 166-199. Είναι εκείνο το οποίο κάνει διάκριση της πληροφορίας. Αν έχετε μικρά παιδιά ή αν έχετε μικρά, έχετε αδερφάκια, υπάρχει ένας παιγνιώδης τρόπος ώστε να μάθετε τα παιδιά αυτό να το χρησιμοποιούν. Προσέξτε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένα στόμα, μία μύτη, δύο μάτια. Ένα-δύο. Το μαθαίνει το παιδί με έναν παιγνιώδη τρόπο, δεν το ξεχνάει και σε περίπτωση που δει κάτι, κάποιος το παρακολουθεί, κάποιος το κυνηγάει και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, να πάρει το 112 για να έχει την επέμβαση που χρειάζεται. Όταν πάρουμε το 112 πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Πρέπει να δώσουμε σαφείς πληροφορίες. Πόσους τραυματίες βλέπουμε, γιατί αν έχω δει εγώ ένα τραυματία και είναι τρεις, θα έρθει ένα ασθενοφόρο, οι άλλοι δύο. Επίσης, πρέπει να είμαι ψύχρεμος ώστε να πω σε ποια διεύθυνση πρέπει να έρθει ο ασθενοφόρος. Επίσης, το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι περιμένουμε να κλείσουμε εκείνη το τηλέφωνο και όχι εμείς. Γιατί κάνουν επανάληψη των λεγόμενών μας, ώστε να γίνει ταυτοποίηση και επαλήθευση. Σκεπάζουμε τις τραυματίες με ρούχα, υπάρχει και ένα ειδικό υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό, είναι 2-3 ευρώ, το οποίο το βλέπετε τώρα με τους πρόσφυγες που τους βάζουν έτσι για την υποθερμία, είναι καλό να το έχουμε στο αμάξι. Πάρα πολύ σημαντική διαφάνεια στο τι δεν κάνουμε μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Είμαι κατηγορηματικός, γενικώς στη ζωή μου δεν θέλω να είμαι απόλυτος και δεν είμαι. Σε αυτό εδώ είμαι απόλυτος. Είναι από τα λίγα πράγματα της ζωής που πρέπει και είμαι απόλυτος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν βγάζουμε το κράνος μετά από πτώση. Είτε είναι δική μας η πτώση, είτε είναι κάποιο άλλο. Όταν τον δούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σαν εμένα. Να σας μιλάει, να κάνει και λίγο χιούμορ, να έχω μία πτώση από τη μηχανή, δεν θα με αφήσετε ποτέ να βγάλω το κράνος. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Βγάζοντας το κράνος, αν έχω τραυματίσει τον αυχένα που σας είπα, τραβάω και τον αυχένα μαζί. Επομένως, θα δημιουργήσω αποκόλληση. Υπάρχει χρυσή παραλουδιονίκης, την ξέρετε όλοι, δεν θα αναφερθώ όμως, δεν θα αναφερθώ να αναφέρω όνομα, η οποία ήταν θύμα τροχαίου, σηκώθηκε, περπάτησε, ένιωσε πάρα πολύ καλά, έβγαλε το κράνος και στα επόμενα 5 μέτρα έπεσε κάτω και δεν ξανασηκώθηκε. Είναι προφανώς ακόμα και τώρα με αναπηρικό αμαξίδιο. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, έχει παρατηρηθεί δυστυχώς το εξής φαινόμενο. Βγάζω το κράνος, θα γίνω λίγο ομός, αλλά θέλω να το κάνετε εικόνα. Και ανοίγει το κεφάλι μου στη μέση. Ακατάσχετη αιμορραγία, εντός λίγων λεπτών χάνω τη ζωή μου. Γιατί το κράνος εκείνη τη στιγμή συγκρατούσε το κρανίο στη θέση. Επομένως, ποτέ, ποτέ δεν βγάζω το κράνος. Έχετε το ΕΚΑΒ, πηγαίνω κάνω κανονικά εξωτερικό να δω το κεφάλι μου αν είναι σε σωστή
σε καλή κατάσταση και μετά με ειδική διαδικασία, με ειδικούς κόφτες, αφαιρείται το κράνος. Δεν δίνουμε παιδιά ποτέ φαγητό, υγρά, τσιγάρα ή φάρμακα. Αυτή τη στιγμή που με βλέπετε μπορεί να έχω ιστερική αιμορραγία. Δεν το γνωρίζετε ούτε εσείς, ούτε εγώ. Αν μου δώσετε νερό, ενώ έχω πλημμυρίδα αίματος αυτή τη στιγμή στο στομάχι, μου επιταχύνεται τη ροή αίματος. Άρα, με σκοτώνετε. Αν μου δώσετε τσιγάρο, πολλοί ζητούν τσιγάρο για να ηρεμήσουν. Το τσιγάρο έχει νικοτίνη. Η νικοτίνη δηλητηριάζει. Άρα, έχετε ο θάνατος. Όπως επίσης και φάρμακα. Γιατί μπορεί, εκτός του ότι μπορεί να είμαι αλλεργικός, πάλι δηλητηριάζω το αίμα μου. Το ίδιο ισχύει και για το φαγητό. Είπαμε ότι κατά τη διαδικασία της πέψης φεύγει το αίμα τον εγκέφαλο και πηγαίνει στο στομάχι. Ήδη έχω αιμορραγία στο στομάχι, φέρνω κι άλλο αίμα, διωγγώνω το πρόβλημα. Δεν μετακινώ ποτέ τραυματίες. Πρέπει να ξέρω από πρώτες βοήθειες και να ξέρω πώς είναι οι σωστές λαβές. Θα τα κάνετε εσείς, δεν χρειάζεται να πω κάτι σε αυτό, να μην επεκταθώ. Να πω κάτι ως προς αυτό. Ναι. Είχα μια εμπειρία πρόσφατα. Είχε πέσει ένας με μια μηχανή πάνω σε έναν άλλο και αυτός ο μοτοσυκλετιστής ήταν πεθαμένος κατά τα κράνη. Και όλοι στεκόντουσαν γύρω του, κανείς δεν τον ακουμπούσε. Είπανε να μην βγάλει το κράνη, το είχε κάποιο το βγάλει. Όμως τώρα στον χώρο άρχισε πάρα πολύ να έρθει. Μπορεί να έκανε και. Εγώ δεν ξέρω πώς τώρα, έκανε webinar. Αλλά αυτός κάποια στιγμή ο μοτοσυκλετιστής μετά από αρκετή ώρα ήταν όλοι από πάνω του και το κοιτούσανε, σηκώθηκε, έβγαλε και το κράνος και άρχισε και να τους βρίζει κιόλας. Και έφυγε, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει. Ισχύει αυτό ότι δεν πρέπει να κουμπίσουμε κάποιον. Αν δεν γνωρίζουμε, δεν πρέπει να κουμπίσουμε. Εννοείται. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Συνάνθρωπός μας πήγε να τραβήξει από τη θέση του οδηγού που είχε εγκλωβιστεί ο επιβάτης, ο οδηγός. Τον τράβηξε απότομα και του δημιούργησε αποκόλληση ποδιού στο δεξί πόδι στον γκάζι. Γίνομαι και λίγο πάλι περιγραφικός. Είπαμε νερή απεικόνηση, το κάνει πάνω κατευθείαν. Επομένως, του δημιούργησε ένα πρόβλημα που μπορεί να μην το είχε. Σίγουρα ότι θα το είχε. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν δεν το ξέρεις, ενδέχεται να κάνεις κάτι πολύ χειρότερο. Περιμένεις, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να τον συζητάς, να μιλάς, ώστε να του τονώνεις την αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, θα δούμε λίγο κάποια βιντεάκια και θα κάνουμε λίγο τα γυαλιά και έχουμε πει ότι μπαίνετε εσείς, έτσι. Μέχρι τις δύο. Λοιπόν. Βασικά, θα κάνω λίγο τα γυαλιά. Ποιος θέλει να δοκιμάσει λίγο τα γυαλιά, γιατί θέλω να το κάνω λίγο το βιωματικό. Έλα. Δεν τα αφήνεις αυτά, δεν είναι εκεί. Λοιπόν, θα μου κάνω. Δεν υπάρχει απολύτως. Λοιπόν, θέλω να περάσει απλά ανάμεσα από τα δύο μπουκάλια. Πόσο απλό. Εδώ. Παίρνω να δεις, εντάξει, δεν χρειάζεται να περάσει. Θέλω να πάρεις τα γυαλιά. Εντάξει, τώρα έξω να έχεις πει, γιατί θα το δοκιμάσω. Εντάξει, λοιπόν, βάζεις τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά έχουν κατασκευαστεί από εργαστήριο στην Αμερική, τα οποία κάνουν προσωμείωση μέθης. Δημιουργούν διάθεση, όπως ακριβώς και ο εγκέφαλός μας έτσι αντιδρά όταν πίνουμε. Έτσι και έχει μια κατάσταση υποδιάθλασης. Λοιπόν, φοράς τα γυαλιά. Θέλω να κάνεις μια αργή, θέλω να μου κάνεις γρήγορη μουζαλιστής, μια αργή περιστροφή γύρω από τον άξονα σου. Γύρω από τον άξονα σου για να χάσεις το κέντρο της γράμμισης. Λοιπόν, είμαι δίπλα σου. Πήγαινε. Σαν μεθυσμένος πας. Μην κοίτας τα πόδια σου. Αν βλέπεις. Λοιπόν, σου φάνηκε ότι πήγαινε σωστά, έτσι.
Λοιπόν, ακριβώς αυτή την αντίδραση έχουν όλοι μεθυσμένοι. Όταν πίνω, νομίζω ότι πηγαίνω σωστά. Είδατε αν πήγε σωστά ή όχι. Αν υπήρχε μια κάμερα σε κάποιον ο οποίος είναι υπό την επίρρεια μέθης, θα έβλεπε το αυτοκίνητο του πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Κάποιος άλλος που θέλει να δοκιμάσει, έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω τα γυαλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάνω τα γυαλιά. Τέλεια, λοιπόν. Μια περιστροφή γύρω από τον άξονα σου. Αργή. Δεν θέλω γρήγορα. Μου πει τι ζαλίστηκε από αυτό. Λοιπόν, περνά ανάμεσα. Δεν θέλω να κοιτά τα πόδια σου. Πάμε. Όπω περνά κανονικά στον δρόμο. Πα πάρα πολύ καλά. Τι γυαλιά σου πιέζει. Λοιπόν, τελευταία στιγμή βρήκε το μπουκάλι. Θα παίρνει απ' έξω. Υπάρχουν ντοκουμέντα σε αυτό να ξέρει. Λοιπόν, επόμενο. Όποιο θέλει. Έλα. Σαν εμπειρία, πώς φάνηκε, δεν θεωρούσε ότι πήγαινε σωστά. Όλοι οι μεθυσμένοι το πιστεύουν αυτό. Πάμε. Μια περιστροφή αργή θέλω. Είμαι δίπλα σου. Στράικ. Φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι οδηγό κάπου βρίσκω. Επίσης, σκεφτείτε σε τι συνθήκες οδηγώ τώρα. Το έχω δει, είμαι ήρεμος, ξέρω περίπου πού να πάω. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να το δει. Έλα. Επαναλαμβάνω, η μέθη είναι πολυπαραγωγική. Δεν αρκεί να πιω μισό μπουκάλι ουίσκι. Με ένα ποτήρι μπορώ να έχω ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Με τα γέλια μπορώ να το κάνω. Μια περιστροφή γύρω από τον άξονα σου. Και πάμε. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πέρασε απ' έξω. Αυτή τη στιγμή το όνομά σου, η Αγγελική κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Το κατάλαβες. Μπορεί να κρίνετε. Πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που μόλις έκανε. Άλλος ένας. Ελάτε. Είμαι εντός ορίων, έτσι. Οπότε... Ωραία. Μια περιστροφή γύρω από τον άξονα σας. Εξαιρετικά. Περάστε απ' έξω. Α, δείτε το ρεύμα νούμερο 2. Κάποιος άλλος που θα ήθελε. Εντάξει. Δίνω το σπιτάλι σε εσάς να πείτε λίγο πιο πρακτικά. Το κάνω μετά, θα κάνω και εσύ. Θα κάνετε εσείς. Μπορούμε να βάλουμε ένα βίντεο. Εννοείται. Θα σας βάλω ένα βιντεάκι το οποίο είναι από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Είναι αρκετά
δυνατό. Επαναλαμβάνω ότι είναι τα πάντα σκηνοθετημένα. Μην τρομοκρατήσετε. Υπάρχει λόγο που λέω. Το δείτε.
χρόνια εξ αρχής. Θέλω να αποστείλετε πάρα πολύ για εσάς και για αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια. Όποιος θέλει να δοκιμάσουμε την γυαλιά, περιμένω έξω.